το οποίο απασχολεί την τοπική κοινωνία αλλά και πανελλαδικά έχει να κάνει με τις απεργιακές κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν οι φαρμακοποιοί ανά τη χώρα. Δευτέρα και Τρίτη λοιπόν, σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην περιφερειακή ενότητα Πέλλας, τα φαρμακεία ήταν κλειστά. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο έχουμε σήμερα καλεσμένο τον αντιπρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πέλλας, τον κύριο Ζαραγουλίδη, ο οποίος είναι εδώ για να μας εξηγήσει ακριβώς τι συμβαίνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα σας και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση που μας κάνατε. Ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι που σας οδήγησαν στο να πάρετε την απόφαση να προβείτε σε απεργιακές κινητοποιήσεις? Κοιτάξτε, ήδη από τον περασμένο Αύγουστο κινήθηκε μια διαδικασία στα πλαίσια του Υπουργείου Υγείας, στο οποίο διέρευσε η πληροφορία ότι επίκειται μια αλλαγή στο ιδιοκτησιακό των φαρμακείων. Προτίθεται λοιπόν το Υπουργείο Υγείας, αυτή τη στιγμή είμαστε εν αναμονή της έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης με το Ανάπτυξης από πλευράς του Υπουργείου Υγείας, και προτίθεται λοιπόν να απελευθερώσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων που μέχρι σήμερα μπορούσαν να ιδρύσουν μόνο φαρμακοποιοί και σε ιδιώτες έχοντας μόνο μια κεφαλαιακή τοποθέτηση σε αυτά και μην έχοντας κάποια επάρκεια επιστημονική. Άρα ουσιαστικά αυτό που, το οποίο θέλει να κάνει η κυβέρνηση και μάλλον είναι προαπαιτούμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να δώσει τη δυνατότητα σε επιχειρηματίες οι οποίοι δεν έχουν πτυχίο φαρμακοποιού να μπορούν να ανοίξουν τα φαρμακεία τους και ουσιαστικά να απελευθερωθεί το επάγγελμα. Κοιτάξτε, το οξύμορο σε αυτή την περίπτωση είναι ακριβώς το αντίθετο, ότι δεν είναι προαπαιτούμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η είσοδος κεφαλαίων, η είσοδος των ιδιωτών στο φαρμακευτικό επάγγελμα. Αντιθέτως, οι επιταγές του Ανωτάτου Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου επιτάσσουν ότι μόνο φαρμακοποιοί ή συνεργασίες, συνεταιρισμοί ή λεγόμενοι φαρμακοποιών μπορούν να αποτελούν ιδιοκτήτες φαρμακείων. Αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο ένα 3% των 150.000 φαρμακείων ανήκει σε αλυσίδες. Και μάλιστα είναι υπό αμφισβήτηση και προβληματισμό στη συνέχεια, διότι χώρες όπως είναι η Ουγγαρία και η Εσθονία με ιδιοκτησιακό καθεστώς το οποίο ήταν απελευθερωμένο το λεγόμενο, δηλαδή οι ιδιώτες μπορούσαν να ελέγχουν και οι αλυσίδες μπορούσαν να ελέγχουν την ιδιοκτησία των φαρμακείων, τη δραστηριότητα των φαρμακείων, σήμερα έχουν αναδιπλωθεί και από το 2017 ήδη έχει δοθεί εντολή τα φαρμακεία αυτά να επιστρέψουν σε ιδιώτες. Δευτέρα, Τρίτη σε φαρμακοποιούς, ήταν κλειστά τα φαρμακεία και Τετάρτη, σήμερα Εθνική Εορτή, είναι κλειστά τα φαρμακεία. Από αύριο Πέμπτη, τι θα γίνει? Θα πάμε σε μια απεργία διαρκείας με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν και προβλήματα στους ηλικιωμένους? Σίγουρα η πληροφόρηση και από εσάς που έχετε και θεσμικό ρόλο είναι ενδιαφέρουσα, γιατί μας παρακολουθούν και οι τηλεθετές και σε επίπεδο περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Κοιτάξτε, καταρχήν, όπως είναι γνωστό και όπως ήθιστε, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Πέλλας, όπως και οι υπόλοιποι φαρμακευτικοί σύλλογοι, λειτουργούν με φαρμακεία υπηρεσίας. Αυτή τη στιγμή οι ασφαλισμένοι μπορούν να προμηθευτούν τα φάρμακά τους από τα εν λόγω φαρμακεία. Διασφαλίσαμε λοιπόν την παροχή του φαρμάκου, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι κινητοποιήσεις μας αυτή τη στιγμή γίνονται για να διαφυλάξουν τα δικά τους συμφέροντα. Για να διαφυλάξουν τη βιωσιμότητα των φαρμακείων στις μικρές περιοχές, για να διαφυλάξουν την επάρκεια των φαρμάκων σε αυτούς και τις οικογένειές τους. Ένα άλλο ερώτημα που θέλω να σας θέσω έχει να κάνει με τη μορφή των κινητοποιήσεων στο μέλλον. Δηλαδή, θα συνεχίσετε στο ίδιο μοτίβο με τα φαρμακεία, τα οποία όπως είπατε είναι οι υπηρεσίες τα οποία θα μένουν ανοιχτά, θα προβείτε σε κάτι διαφορετικό? Τι έχετε στο μυαλό σας? Και βέβαια θέλω να μου απαντήσετε σαν προέκταση της ερώτησης, έτσι και σε κάποια ειρωνικά σχόλια που ακούγονται από μιας μεριάς πολιτών. Αναφέρομαι και στη δήλωση του Προέδρου σας, του κ. Λουράντου, του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, προεκλογικά, ότι οι φαρμακοποιοί θα υποστηρίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ και ίσως έτσι τρόποντινά τα φαρμακεία ανά την Ελλάδα θα είναι εκλογικά κέντρα του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Καταρχήν, εμείς είμαστε εν αναμονή αυτή τη στιγμή της κοινής υπουργικής απόφασης, διότι υπάρχουν λεπτομέρειες που δεν έχουν οριστεί μέσα. Λοιπόν, όπως σας είπα πριν, το ευρωπαϊκό καθεστημένο, οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού, του Ανωτάτου Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ορίζουν ότι οι μη φαρμακοποιοί δεν έχουν ούτε την επάρκεια
ούτε τα επαγγελματικά προσόντα, όπως είναι λογικό, να μπορούν να διατηρούν φαρμακείο. Οπότε, αυτή τη στιγμή μένει να δούμε και να διαβάσουμε και να αποκρυπτογραφήσουμε ακριβώς τι ακριβώς θέλουν να γράψουν και τι ακριβώς θέλουν να περάσουν με την υπουργική απόφαση. Για παράδειγμα, φέρω το αν ο φαρμακοποιός, το ποσοστό το οποίο θα έχει ο φαρμακοποιός μέσα στο εταιρικό σχήμα, το είδος και η μορφή της εταιρείας, το αν η αδειοδότηση του φαρμακείου, το οποίο αποτελεί κόκκινη γραμμή για εμάς, είναι στον φαρμακοποιό τον ίδιο ή στον ιδιώτη. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά είναι λεπτομέρειες τα οποία θα καθορίσουν και τη συνέχεια των κινητοποιήσεων, όπως και να έχει. Αναφορικά με το θέμα που μου είπατε πριν και το οποίο όντως πολλές φορές έχει συζητηθεί, οι φαρμακοποιοί και η κίνηση των φαρμακοποιών με το σύνθημα των εκλογικών κέντρων, καταρχήν έγινε για να προασπίσουν τα δικαιώματα του Έλληνα ασφαλισμένου και του Έλληνα ασθενή. Έτσι. Λοιπόν, ας νοήσουμε καλύτερα ότι τα εκλογικά κέντρα θα αποτελούν εκλογικά κέντρα δημοκρατίας, η οποία έχει καταληθεί βάναυσα το τελευταίο διάστημα και έχει κατατσαλακωθεί το ελληνικό σύνταγμα. Αυτό προσπαθούμε να προασπίσουμε και όπως σας είπα πριν, τα δικαιώματα των ασφαλισμένων είναι η πρώτη προτεραιότητα για εμάς. Και φτάνοντας έτσι προς το τέλος αυτής της ενημέρωσης προς τους πολίτες μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Πέλα Τηλεόρασης, θα ήθελα να μου πείτε για την κατάσταση που επικρατεί στους φαρμακοποιούς, την οικονομική κατάσταση σαφώς. Το κλίμα έχει επιδεινωθεί βάναυσα ιδιαίτερα με την ψήφιση όλων αυτών των μνημονιακών πολιτικών. Ο φαρμακοποιός, ο οποίος εκτός από επιστήμονας καλείται να είναι και επιχειρηματίας, ποια είναι η σημερινή κατάσταση στα φαρμακεία ανά την Ελλάδα αλλά και στην περιφερειακή ανά τα Πέλας? Όπως πολύ σωστά είπατε, ο φαρμακοποιός φέρει δύο ιδιότητες. Αυτή του επιστήμονα με την πανεπιστημιακή του 6χρονη κατάρτιση, 5χρονη κατάρτιση, και έπειτα φέρει και την ιδιότητα του επιχειρηματία. Όλοι οι επιχειρηματίες στην Ελλάδα, όπως γνωρίζετε, αυτή τη στιγμή βάλλονται, διότι το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα επιθετικό. Ο κύκλος εργασιών ενός μέσου φαρμακείου καταρχήν έχει πέσει περίπου 70% από την αρχή της κρίσης, περίπου από τις αρχές του 2010 μέχρι σήμερα. Τα 15-16 μειωτικά δελτία τιμών, διότι όπως ξέρετε οι τιμές των φαρμάκων είναι σε διατίμηση, δηλαδή τις καθορίζει το Υπουργείο, είναι καθοδικές στα τελευταία 15 δελτία, δηλαδή εδώ και 5 χρόνια έχουν επέλθει 15 μειώσεις διαφορετικές. Το μέσο φαρμακείο έπρεπε να καλύψει σε αυτή τη διαδικασία τα περίπου 50.000 ευρώ από τη χασούρα από τις τιμές των φαρμάκων. Που Παρασκευή έβγαινε το δελτίο τιμών και μια Δευτέρα έμπαινε σε εφαρμογή. Η φορολογία είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Ο καταναλωτής, όπως και στις υπόλοιπες επιχειρηματικές δραστηριότητες, δεν παρουσιάζει την ίδια δυναμική που παρουσίαζε κάποτε. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το φαρμακείο σαν αντιπροσωπευτικό δείγμα της επιχειρηματικής κοινωνίας και αυτό παρουσιάζει δυσκολίες. Οι φόροι είναι αυτοί που είναι. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά και έχουμε ακούσει όλοι για την αύξηση στο επίπεδο των φόρων, η έμεση φόρη άλλο τόσο. Κατά προσέγγιση αυτή τη στιγμή η φορολόγηση ενός φαρμακείου έχει φτάσει περίπου κοντά στο 70% με το σύνολο των έμεσων και άμεσων φόρων. Μάλιστα. Και φτάνοντας προς το τέλος, θέλω να μου πείτε αν αύριο και την Παρασκευή θα είναι ανοιχτά τα φαρμακεία, πότε θα πάρθει η απόφαση? Κοιτάξτε, αύριο, μέρα Τετάρτη. Όχι, για την Πέμπτη λέμε. Για την Πέμπτη. Αυτή τη στιγμή σας είπα ότι είμαστε σε αναμονή. Περιμένουμε. Η επεργειακή κινητοποίηση που έχουμε εξαγγείλει είναι επαόριστον. Αναμένεται η υπουργική απόφαση, πρωτίστως πιο πριν ήδη κάθε μέρα συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου και από εκεί και πέρα θα έχετε νεότερά μας με κάποιο δελτίο τύπου που θα βγάλει ο... Σας ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή παρουσία στην Πέλα Τηλεόραση και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.